δεύτερη. Νομίζω ότι μιλάω εγώ. Τη δεύτερη μέρα εδώ πέρα στο Νίκος Γκάλης στο ΆΚΑ. Λοιπόν, όπου, περίμενε, θα έρθει και η σειρά σου, όπου χτες κατατρόπωσαν οι Fanatic την Σάλκε. Θέλω να μας πει ο Δημήτρης Μπουδουράκης, τις εντυπώσεις σου από το χθεσινό αγώνα και προβλέψεις από το σημερινό αγώνα που είναι η Fanatic με τους... G2. Ακούω. Εντάξει, όπως είπες, οι Fanatic κατατρόπωσαν τη Σάλκε. Όλοι θέλαμε να δούμε μια καλύτερη εμφάνιση από τη Σάλκε για να δούμε λίγο δράση και όχι τόσο γρήγορους ημιτελικούς. Στο δεύτερο παιχνίδι κάτσανε πάρα πολύ να τις πάνε. Και στο τρίτο στην αρχή έγινε ένα λάθος, μετά πήγε τρένο, τέλος πάντων. Τρένο πήγε τελείως. Τελείως, εντάξει, έτσι πάει το παιχνίδι. Εγώ που δεν ξέρω πολύ από Λιόν, δεν μου φάει πολύ βαρετό. Έτσι πάει το παιχνίδι, ένα λάθος είναι αρκετό να εκπροτήσει. Αυτό, με όποιον έχουμε μιλήσει, όλοι θέλαμε μια καλύτερη εμφάνιση από τη Σάλκε για να δούμε. Πρόγνωση για σήμερα, όπως θέλετε. Λοιπόν, σήμερα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν θα πάρω θέση γιατί σου λέω είναι το ντέρμπι της Ευρώπης. Εγώ υποστηρίζω την G2 γιατί βλέπω από άλλο παιχνίδι είναι ένα αγαπημένο μου παίκτη. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Καπς. Ωραία. Πάρα πολύ ο Καπς. Είναι πάρα πολύ. Εσύ όμως είσαι σε δύσκολη θέση. Είμαι σε δύσκολη θέση. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να δω 5 μάτς. Να πάει σε ένα τέτοιο μάτς. Να φύγουμε όλοι μαζί για το βράδυ. Να χαρώ παιχνίδι. Να φύγουμε στην Τόγκα, ρε παιδιά, μην και πώ. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εσείς μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα σε εμά. Στην πουθάρα μα. Στην πουθάρα μας. Με τον Ηλία, εμένα και εδώ πέρα τον Δημήτρη, να μας γνωρίσετε, να κερδίσετε δώρα, πες τα δώρα ρε Ηλία. 9.500 ευρώ, λαπτοπάκι Dell. 17 νικητές, 17 διαφορετικά προϊόντα, ένα βασικά είναι ίδιο. Ναι, ένα δύο δίσκιος, okay, αλλά ένα λάπτοπ Alienware. Ένα λάπτοπ Alienware, ένα monitor 49 inch ό,τι σαν το δίνουμε για δεύτερη φορά. Αυτό το monitor που το πήρες από τα χέρια μου. Λοιπόν, έχετε δηλώνει συμμετοχή, είναι τόσο απλό, σκανάρετε ένα κωδικό. Παίζετε και LOL μαζί μας, έχουμε 4 PC για LOL. Τι άλλο, μπορεί να βγάλετε και κάτι παράξενα με βίντεο, με βλέπετε τώρα σε πλάνα. Εμείς περνάμε τέλεια πάντως. Μπορείτε να κουρευτείτε σε κάποια άλλα booth, μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με cosplay. Γενικά θα περάσετε τέλεια, οπότε απλά λάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία, ναι. Είστε στο βίντεο, φεύγουμε, γεια σας. Φιλάκια, φιλάκια.